Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο, 13 Μαΐου του 2023. Είμαστε μία μέρα, μόλις μία μέρα ή μερικές ώρες. Πριν την έναρξη της εκλογικής αναμέτρησης στην Τουρκία, είπαμε ότι είναι μία εκλογική αναμέτρηση που ίσως, κατά την άποψή μου, να είναι πιο σημαντική η εκλογική αναμέτρηση που γίνεται στην Τουρκία από τις εκλογές στην Ελλάδα θα βρούμε ίσως στη συνέχεια χρόνο να το εξηγήσουμε αυτό. Ε, θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από την Ουκρανία. Έχει πραγματικά πολύ σημαντικές εξελίξεις και θα το διαπιστώσετε και εσείς. Πολύ σημαντικές εξελίξεις. Φαίνεται ότι η άφηξη νέων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία και μάλιστα οπλικών συστημάτων τα οποία είναι επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο της, ώστε να απαντούν και στις ανάγκες του Ουκρανικού στρατού αλλά και να στοχεύουν στις αδυναμίες των ρωσικών δυνάμεων. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα που έχουμε σήμερα. Καταρχάς να πούμε ότι η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει βοήθεια 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, ένα τεράστιο πακέτο για τα δεδομένα της Γερμανίας, αφού έχουμε δηλώσεις από τον αρχηγό Γεθά, νομίζω, της Γερμανίας, που είπε εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας. Μας λείπουν πράγματα. Προσέξτε τι δίνουν. Δίνουν 20 μάρτερ τεθω, τόμα, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. 30 leopard 1, το προηγούμενο μοντέλο δηλαδή, 18 βιδοβόλα αυτοκινούμενα, 100 οχήματα μάχης, 100 οχήματα υποστήριξης, τέσσερα συστήματα IRST αντιαεροπορικά μεγάλων υψών, 12 εκτοξευτές του IRST και εκατοντάδες βλήματα. Επίσης ανακοινώθηκε ότι η Ryan Metal είναι μαζί με την Kraus Mafia, η Kraus αυτή που κάνει τα άρματα, αλλά ένα μέρος του άρματος που κατασκευάζει και η Ryan Metal, συμφώνησε με μια Ουκρανική εταιρεία να κάνουν συμπαραγωγή του, τον Λέοπαρτ σε, στην Ουκρανία. Όταν λέμε συμπαραγωγή, εξυπακούεται ότι θα έχουμε και επισκευέ ή και εξυγχρονισμό των υφισταμένων αρμάτων. Και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Αν ε, το 51% θα το έχει η γερμανική εταιρεία, φαίνεται ότι η Γερμανία εμπλέκεται για τα καλά και στην διαδικασία ε, ανασυγκρότησης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και στον πόλεμο. Για θυμηθείτε, για πάτε πίσω, 80 χρόνια περίπου είναι, ποιος συγκρούστηκε στο έδαφος της Ουκρανίας, η Ρωσία με τη Γερμανία. Τώρα γίνεται εναλλακτικό το τρόπο αυτό. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τη Γερμανία. Χθε βράδυ αναφέρθηκε ότι 22 μη επαδρομένα ροσκάφη, τα λεγόμενα περιπλανόμενα πυρομαχικά, πέταξαν στην Ουκρανία, λέγεται ότι από την Ουκρανική πλευρά τα περισσότερα καταρρίφθηκαν. Ε, πάντως είδαμε κάποιες φωτογραφίες ότι βομβαρδίστηκαν κάποιες υποδομές στο Νικολάγεφ. Επίσης ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι στο Σολεντάρο που έγινε η αντεπίθεση χθε σε ένα μέτωπο που όπως είπαμε το, όπου αποκρούστηκαν 26 επιθέσεις των Ουκρανών είχαμε και την πρώτη απώλεια Leopard 2 ενός Leopard που σημαίνει ότι τα Λεοπαρτίδη είναι στην πρώτη γραμμή. Οι Ρώσοι δηλαδή εξοδετέρουσαν ένα Λεοπαρτ 2. Ε, τώρα όσον αφορά τον Μπαχμούτ, εκεί έχουμε ενδιαφέρουσε εξελίξεις στο μέτωπο του Μπαχμούτ. Η Μεν Βάγνερ φαίνεται να συνεχίζει, δεν μπορείς να το πεις προέλαση, γίνεται αγώνας εντός κατοικημένων τόπων. Όσο και να αλλάξουν τα πράγματα, όσο και να προχωρήσει η τεχνολογία, να βγουν σύγχρονα όπλα, ο αγώνας κατοικημένων τόπων θα παραμείνει. Όχι ίσως, σίγουρα το δυσκολότερο είδος πολέμου και τον 21ο αιώνα. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι η Βάγνερ συνεχίζει να καταλαμβάνει κτίρια και τετράγωνα, οικοδομικά τετράγωνα. Έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι της πόλης μόνο που δεν το ελέγχει, αλλά υπάρχει κίνδυνος και αναφέρω τώρα και από πηγές και από εδώ και από εκεί και από την Ουκρανική και από την η Ουκρανική, ο Ουκρανός υπουργό, ε, όχι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου είπε στόχος μας είναι η περικύκλωση και ανακατάληψη του Μπαχμούτ η περικύκλωση φαίνεται ότι η απόπειρα έχει ξεκινήσει γιατί είχαμε επίθεση και βόρειο του Μπαχμούτ και νότιος του Μπαχμούτ από πλευράς της, του Ουκρανικού στρατού όντω απόθεσαν ταξιαρχίε ρωσικέ και προχώρησαν σε απόσταση χιλίων μέχρι και δύο χιλιόμετρων, δεν είναι μικρή απόσταση. Τι σημαίνει δηλαδή ότι μπορούν να πλαγιοκοπήσουν από βορρά και νότο τον Παχμούτ που το έχουν καταλάβει και θα είναι πιο εύκολη η ανακατάληψή του. Γιατί, διότι έχουν ισοπεδωθεί τα κτίρια. Όταν έχουν ισοπεδωθεί τα κτίρια, ο αμυνόμενο σε πόλη με ισοπεδωμένα κτίρια δεν έχει την ίδια δυνατότητα να αμυνθεί όταν τα κτίρια υπάρχουν, άρα χρειάζονται λιγότεροι υποβαθισμό, καταλαβαίνετε. Άρα εκεί υπάρχει, ε, ε, υπάρχουν εξελίξεις που κάνουν τους Ουκρανούς χαρούμενους. Ε, επίσης έχουμε μία ε, αναφορά στις 4 Μαΐου, θυμάστε τότε που έγινε που δημοσιεύθηκε εκείνη η πληροφορία ότι κατέριψαν έναν υπερηχητικό πύραυλο οι Ουκρανοί με Patriot. Εδώ βλέπω τον διοικητή της Ουκρανικής Αεράμνας, τον, τον Μικόλα Ολέτσκο, Ολέτσκοφ, ο οποίος είπε ότι ε, οι Ρώσοι εντόπισαν ε, την μία μονάδα μοίρα πυράβλων, ε, Patriot, έχουμε δύο, έχουν σταλεί δύο πάτρια, δύο, δεν ξέρω αν είναι πυροβολαρχίες ή μοίρες, δεν το ξέρω ακριβώς αυτό. Πάντως η μία ε, εντοπίστηκε, έγινε επίθεση για να την καταστρέψουν από πλευρά των Ρώσων, αναφέρεται ότι είναι πιθανόν ε, ο υπερηχητικός πυρόδος και λέει ότι καταρρίφθηκε, δεν, δεν βρήκε το στόχο του. Δεν ξέρω, το αναφέρω, ε, ε, πάντως έχουμε δήλωση ενώ μέχρι τώρα έλεγαν οι Ουκρανοί ότι δεν τώρα έχουμε δήλωση του Διοικητή της Ουκρανικής Αεράμινας πιθανόν να είναι και αυτό ένα παιχνίδι παραπληροφόρησης αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το αναφέρουμε Επίσης έχουμε, είναι σε εξέλιξη το ταξίδι του Ζελένσκι στην Ευρώπη βρίσκεται στην Ιταλία όπου συναντήθηκε με τον Πάπα, περίπου 40 λεπτά διήρκησε η συνάντησή τους, αντίλαξαν και δώρα, συναντήθηκε με τη Μελώνη, συναντήθηκε και με το Ματαρέλα, η Μελώνη δήλωσε ότι συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία και στον δίκαιο πόλεμο που κάνει, όπως είπε, εναντίον της για να ανακτήσει τα εδάφη της και αναμένεται αύριο Κυριακή να βρεθεί στην Γερμανία όπου εκεί θα γίνει δεκτός από τον Σόλτς και θα πάει στην πόλη Άχεν όπου θα του ε, απονεμηθεί το βραβείο του Καρλομάγνου. Άχεν μια μεγάλη ιστορία, τον Καρλομάγνο τον διεκδικούν οι, οι Βαλόνοι, είπαμε ότι εκεί υπάρχει και μεγάλο μίσος. Λοιπόν, αυτά είχαμε για την Ουκρανία. Να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε τι λένε και... Οι Ρώσοι. Λοιπόν, ε, εκεί έχουμε εξελίξει σε σχέση με τους Storm Shadow. Είχαμε, το είπαμε στη χθεσινή μας εκπομπή, ότι είχαμε ένα βομβαρδισμό μιας ε, πολιτικής εγκατάστασης, δεν ήταν στρατιωτικής, λέει η ρωσική πλευρά, στο Λουγκάνσκ. Εκεί είχαμε επίθεση με δύο πυράβλους κρούζ Storm Shadow, τους αγγλικούς αυτούς που είναι 250 χιλιόμετρων που έδωσε η Αγγλία στην Ουκρανία και είχαμε τη δράση από τη Ρωσία και ένας αμερικανικής κατασκευής πύραυλος ADM Pavla 160B ε, κτυπήθηκε, λέει, κτυπήθηκε μια πολιτική εγκατάσταση και είχαμε και τραυματισμό 5-6 παιδιά νομίζω τραυματίστηκαν ε, η ρωσική πλευρά διαμαρτύρεται ε, στους Άγγλους και επικαλείται τη δήλωση των Άγγλων, Εμεί τα, τα, δώσαμε με την υπόσχεση ότι δεν θα χτυπηθούν πολιτικοί στόχοι και δεν θα, δεν θα χτυπήσουν στόχους μέσα στη Ρωσία, λέει χτυπήσατε πολιτικό στόχο, τραυματίσατε παιδιά. Υπάρχει και μια αναφορά από πλευρά των Ρώσων ότι η εκτόξευση του πιθανόν των Storm Shadow έγινε από Σουχόι 24, είναι σοβιετικής κατασκευής βομβαρδιστικό, το οποίο λέει το προστάτευε ήταν ένα Μιγκ 29 ε, και ότι υπήρχαν δεν λέει πόσα πάντως καταρρίφθηκε ένα Σουχό 24 και ένα Μιγκ 29 εκεί στο Λουγκάνσκ που έγινε αυτή η αεροπορική επίθεση η πρώτη επίθεση με Storm Shadow, με Storm Shadow, όπως επαναλαμβάνω δηλώνουν οι Ρώσοι ε, σήμερα μπορεί, η σημερινή μέρα μπορεί να χαρακτηριστεί η μαύρη μέρα της Ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας, καθότι στο Μπριάνσκ, είναι μια επαρχία κοντά σε σύνορα με την Ουκρανία, καταρρίφθηκαν δύο μεταγωγικά ελικόπτερα ΜΙ-8, ένα μαχητικό Σουχόι 35 και ένα μαχητικό Σουχόι 34. Νομίζω σίγουρα πολλοί από τους πιλότους σκοτώθηκαν, δεν ξέρω τώρα, δεν... Ε, αναφέρεται πόσοι σκοτώθηκαν και πόσοι διασώθηκαν. Πάντω σίγουρα από ένα ελικόπτερο και οι δύο χειριστέ σκοτώθηκαν. Δεν αναφέρεται, δεν, υπάρχει δεν είναι σαφέ από τι έπεσαν. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για κατάρρευση. Δηλαδή αντιαεροπορικά που εκτοξεύθηκαν από το έδαφο τη Ουκρανίας τα κατέρριψαν μέσα σε, στο ρωσικό εναέριο χώρο και κατέπεσαν σε ρωσικό έδαφο. Επαναλαμβάνω, παγωμάρα, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δήλωση ε, με απόγευμα της, του Σαββάτου και επικρατεί μια παγωμάρα. Μια παγωμάρα γενικώ σε δηλώσεις, ούτε από το Κρεμλίνο, ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής γενικώ σε σχέση με το Ουκρανικό. Ε, ε, απλά έχουμε μια δήλωση από το Υπουργείο της Ρωσίας ότι προσευλήθηκαν αποθήκες βλημάτων τη Ουκρανική πολεμική αεροπορία χωρί να αναφέρει τόπο και άλλε λεπτομέρειε. Χτυπήθηκαν είτε με πύραυλο είτε με αεροπορική επιχείρηση. Ε, εδώ υπάρχει κάτι που αφορά και εμά. Ο Ρογκόζιν είναι ο ισχυρό άντρα της Ρος Κόσμο. Η Ρος Κόσμο είναι η ρωσική αεροδιαστημική εταιρεία, το καλοκαίρι ε, έφυγε από εκεί και μετατέθηκε. Παραμένει πάντω ένα σημαντικό παράγοντα, ο οποίο τη δήλωσε λέει ότι στον πόλεμο αυτόν η Δύση χρησιμοποίησε την τεχνολογία ε, και στο θέμα των πληροφοριών, δορυφόρων και τα λοιπά, αλλά και σε σύγχρονα όπλα ε, και εδώ λέει μείναμε πίσω, η Ρωσία έμεινε πίσω και το αναφέρει αυτό ως ένα ε, χτυπάει και ένα καμπανάκι στην ουσία, αυτός κατάγεται είπαμε ότι ήταν στην αεροδιαστημική υπηρεσία γιατί μας αφορά αυτό. Ακούστε, το έχω πει, ας πούμε ότι δεν γνωρίζω τι γίνεται τώρα, γιατί αποφεύγω για να μην τους φέρνω και σε δύσκολη θέση να πηγαίνω και στο επιτελείο, μερικές φορές μπορεί να πάω και στον Υπουργό, αλλά εμπάσχελοι ε, αποφεύγω να εμπλέκομαι στα επιχειρησιακά. Ε, πάντως, κατά την άποψή μου θα έπρεπε να υπάρχει σε 24 ώρες βάση, και στα, στους τρεις κλάδους, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, αλλά ίσως και σε διακρατικό επίπεδο, έπρεπε να υπάρχει ομάδα, υπάρχουν ομάδες που να παρακολουθούν σε καθημερινή βάση την εξέλιξη του πολέμου και τη χρήση όλων των οπλικών συστημάτων. Την αποτελεσματικότητά τους, τα προβλήματα που ε, αντιμετωπίζουν διάφορα οπλικά συστήματα, το δόγμα, το καινούριο δόγμα, δηλαδή αυτό που είπε ο, ο Ρογκόζιν, εγώ θα έπρεπε να τις δηλώσεις, και θα έβαζαν να το αναλύσουν όλοι και οι τρει. Στρατό ναυτικό αεροπορία. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά, τι καινούργια όπλα μπήκαν, πώ αυτά επηρεάζουν το επιχειρησιακό δόγμα τη Ελλάδα, πού πρέπει να δώσουμε βαρύτητα. Είναι τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να βρεθεί στη θέση που έχει βρεθεί η Αρμενία σε σχέση με το Αζερβαϊτζάν. Θα δούμε παρακάτω. η Αρμενία παρακολουθούσε το Αζερβαϊτζάν να εξοπλίζεται και να ακολουθεί τα βήματα των σύγχρονων της εξέλιξης των οπλικών συστημάτων και δεν έκανε και η το ίδια η Αρμενία και η Αρμενία τα ίδια βήματα. Και φτα, ε, είδαμε τι έγινε στον Αγκόρο Καραμπάχ και τι θα δούμε ακόμα. Δεν ξέρω, έτσι. Άμα του σώσει κάτι, θα είναι η, τα συμφέροντα εκεί που συγκρούονται. Αλλιώ, όσον αφορά το συσχετισμό δυνάμων θα του έκαναν. Λοιπόν, ε, αυτά και με τον Ρογκόζιν πάμε. Η Αφρική, όπως είπαμε, είχε, η Νότια Αφρική είχε κατηγορηθεί από τις Ηνωμένε Πολιτείε ότι έδωσε όπλα στην ε, Ρωσία. Ε, αυτό δημοσιοποιήθηκε και ήρθε σε δύσκολη θέση η Αφρική. Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι θα ερευνήσει το θέμα. Όντως ερεύνησε το θέμα και είχαμε μια δήλωση. Λέει ναι, ε, ε, πουλήθηκαν όπλα από τη Νότια Αφρική στη Ρωσία αλλά όχι από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής. Ήταν μια εμπορική πράξη. Κάποια δηλαδή εταιρεία ε, πουλήσε τα όπλα που παράγει όπλα τα πουλήσε στην ε, Ρωσία χωρίς την εμπλοκή του αφρικανικού κράτους. Πάντως, εδώ ήρθε σε δύσκολη θέση η Αφρική έτσι. Τώρα, είδα μια άλλη είδηση οι Ηνωμένε Πολιτείες πίεσαν την Αίγυπτο να κλείσει τον εναέριο χώρο της στα ρωσικά στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη αυτά στην ουσία δεν ξέρω αν και η Αίγυπτος αρνήθηκε δηλαδή βλέπουμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που λέει όχι στις Ηνωμένε Πολιτείε. κρατήστε το και αυτό να δούμε τώρα ε, αναφέρεται ότι γράφτηκε δηλαδή ότι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες των επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Συρίας και της Τουρκίας που αλλού στη Μόσχα υπό την επίβλεψη εκεί της παλιάς Καγκεμπέ ας πούμε γιατί αυτά δεν αλλάζουν φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη κάποια σχέδια η Τουρκία παρότι πιθανόν από Δευτέρα να έχουμε άλλη κυβέρνηση στην Τουρκία η Τουρκία επιμένει στο στόχο της που είναι να εξουδετερώσει, να διαλύσει τις δομές αυτού του Ιωνί κράτους, αυτού του κράτους, ναι, του Ιωνίου, του, αυτούς της διοίκησης που λειτουργεί ως Ιωνί κράτος στην περιοχή ανατολικά του Εφράτη, στη Βορειοανατολική Συρία, με πυρήνα τους Κούρδους, φαίνεται ότι η Τουρκία συνεχίζει να θεωρεί αυτό είναι μία μείζων απειλή για το σύστημα Τουρκία, διότι ε, να το ξαναπούμε αν και έχουμε μετά ειδική αναφορά, εάν ήδη έχουμε μία αυτόνομη κουρδική διοίκηση στο Βόρειο Ιράκ που ενοχλεί την Τουρκία, αν έχουμε μία δεύτερη αυτόνομη κουρδική διοίκηση στη Συρία και ο Άσαντ στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού αποδεχθεί ενός είδους αυτονομία, τότε ο επόμενος που θα πιεστεί να παραχωρήσει αυτονομία στους Κούρδους θα είναι η Τουρκία. Δεν το θέλει αυτό η Τουρκία, θέλει να το αποτρέψει. Θέλει να διαλύσει και το κράτο στο Βόρειο Ιράκ και αυτά τα θέλει. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό οι Ρώσοι θέλουν ε, την Τουρκία να ε, είναι στο παιχνίδι, γιατί όσο η Τουρκία ακολουθεί πολιτική προσέγγιση με τον Άσα, τόσο απομακρύνεται από τι ΗΠΑ και από τη Δύση. Αυτό είναι στρατηγικό τη στόχο. Και να περάσουμε και σε αυτό το θέμα κατευθείαν που είναι το τρίτο θέμα, τι γίνεται με τη Συρία, γιατί είχαμε δηλώσεις για τις εκλογές στην Τουρκία. Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις, Άσαντ, δεν με νοιάζει λέει θα βγει, όποιος και να βγει, οι όροι μου δεν θα αλλάξουν. Δεν θα αλλάξουν, εγώ έχω βάλει όρους για να γίνει επαναπροσέγγιση με την Τουρκία, να τσακιστούν και να φύγουν από το έδαφος μου τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και φυσικά να σταματήσει η Τουρκία να στηρίζει τρομοκράτες που ε, δρούν στη χώρα μου. Μια χώρα διαλυμένη. Είναι 12 χρόνια σε πόλεμο. Είδε να καταστρέφεται η μισή χώρα, να καταλαμβάνεται από τρομοκράτες και από το Ισλαμικό κράτος. Αυτή τη στιγμή, ίσως το 50% δεν το ελέγχει της χώρας του. Το ελέγχουν οι τρομοκράτες ε, που υποστηρίζονται από την Τουρκία και ο τουρκικό στρατό και το ελέγχουν οι Κούρδοι μαζί με του Αμερικανού, με την υποστήριξη των Αμερικανών, για να είμαι ακριβή, στην περιοχή ανατολικά του Εφράτη και εκεί στην Ιεράπολη, στο Μέμπε, στη Μέμπετζ. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ο Άσαντ, παρότι είναι αποδυναμωμένο, παρότι έχει πληρώσει τεράστιο τίμημα, τι λέει. Δεν πρόκειται να υπακούσω ούτε στη Ρωσία, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν ξέρω να αλλάξει μετά, Εάν δεν φύγουν οι Τούρκοι, αν φύγουν μετά όποιο και, και, να κερδίσει την Τουρκία, εγώ αυτού του όρου βάζω και με τον ένα και με τον άλλο. Όποιο του δεχθεί, ελάτε να συζητήσουμε. Την ίδια ακριβώ δήλωση έκανε και ο Μιγδά, το υπουργό εξωτερικών, ο οποίο προχτέ συναντήθηκε για πρώτη φορά μετά το 2011 με τον ομόλογό του, τον Τζαβόσογο, που αλλού πάλι στη Μόσχα. Μεγάλα θέματα εκεί. Θα δούμε αμέσω μετά τι εκλογέ πώ θα εξελιχθούν οι καταστάσεις ε, πάντως να θυμίσουμε ότι ο Κιλιτσδάρογλου από τότε που ξεκίνησε η κρίση στη Συρία να λέμε τα δίκαια έτσι ήταν αντίθετος με την εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο με τον τρόπο που ενεπλάκει η Τουρκία είτε που φιλοξένησε το λεγόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό, τον εκπαίδευσε, μετά φιλοξένησε τους τρομοκράτες ζεχαντιστές, τους τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους, έστελνε όπλα και πυρομαχικά στους, σε αυτούς που πήγαιναν να διαλύσουν ένα γειτονικό κράτο. Ο Κιλισδάρολο ήταν αντίθετο από τότε, από την αρχή και φαίνεται ότι αυτή την πολιτική θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα εάν εκλεγεί. Δηλαδή πολιτική επαναπροσέγγιση και κατά πάσα πιθανότητα θα αποσύρει και όλα τα στρατεύματα και θα σταματήσει να υποστηρίζει τους τρομοκράτες, τους οποίους ούτως ή άλλως δεν θέλει, διότι αυτοί είναι οι Ισλαμιστές και οι Τζιχαντιστές, ο, ο κ. είναι κοσμικό, θέλει, έχει ένα άλλο μοντέλο για την Τουρκία. Και φυσικά η υπόσχεση προεκλογική του κ. Δάραγουλο είναι ότι μέσα σε δύο χρόνια, σε συνεννόηση με τον Άσαντ, θα έχω πείσει του Σύριου πρόσφυγε που έχουν έρθει στην Τουρκία να επιστρέψουν στι χώρε του και θα εγγυηθώ εγώ για την ασφάλειά του. Δηλαδή να πείσει τον Άσαντ να μην, τους, να μην έχουν αντίπεινα και να εγκατασταθούν στα σπίτια τους με όρους ασφάλειας. Αυτά λοιπόν είναι και τα της Συρίας. Πάμε τώρα στο τέταρτο θέμα. Λοιπόν, έχουμε πει ότι το τελευταίο, έχουμε δει ότι το τελευταίο διάστημα αυξάνεται η ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής έχουμε όπως ξέρετε ήδη τις, αυτές τις συμπλοκές μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων της Παλαιστινιακής Τζιχάν δηλαδή αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η, η μεγάλη διπλωματική επιτυχία της Κίνας να κατορθώσει να φέρει κοντά τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν απαλλάσσοντας το Ιράν από ένα τεράστιο πρόβλημα που είχε και ήταν ο πόλεμος στην Ιεμένη είχε σοβαρά προβλήματα εκεί το Ιράν ε, αυτή η κατάσταση έχει ενισχύσει, έχει ενδυναμώσει το, το Είχε σοβαρά προβλήματα η Σαουδική Αραβία στην Ιεμένη. Έχει, η κατάσταση αυτή όμως έχει ε, ενδυναμώσει το Ιράν. Αυτό είχα στο νου μου και γι' αυτό ίσως να έκανα το λάθος και να είπα. Έχει ενδυναμώσει τη θέση του Ιράν στην περιοχή. Το Ιράν λοιπόν θεωρείται αναβαθμισμένο. Έχει την, ε, ε, δεν έχει στην περιοχή εχθρούς που ήταν μέχρι τώρα η Σαουδική Αραβία. Έχει τη συμπαράσταση τη Κίνα, τη συνεργασία με την Κίνα, έχει την αναβάθμιση των σχέσεων με τη Ρωσία, καθότι η Ρωσία έχει ανάγκη τώρα το Ιράν, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι σκληραίνει τη στάση τη η Τεχεράνη απέναντι στην Ουάσιγκτον. Πώ μεταξύ άλλων έχει τολμάει να καταλαμβάνει ακόμη και πλοία αμερικανικών συμφερόντων. Γι' αυτό το λόγο οι ΗΠΑ ενισχύουν την αυτική του παρουσία στην περιοχή του κόλπου. Εάν δείτε τον κόλπο, καταρχά ένα τεράστιο κόλπο, επειδή έχω πάει και έχω δει, είναι ολόκληρη θάλασσα. Φαίνεται μικρό σαλίμνια, αλλά είναι τεράστια ολόκληρη θάλασσα. Και εκεί μέσα, ακριβώ επειδή περνάνε όλη η κίνηση, καταρχά επειδή εκεί μέσα βρίσκονται ε, τα πετρέλαια, οι απολύξει των αγωγών Ιράν, Ιράκ. Κουβέιτ, ε, Εμμυράτων, Σαουδικής Αραβίας, όλα εκεί είναι. Και το φυσικό αέριο που βρίσκεται του Κατάρ, του Ομάν και το, και το φυσικό αέριο βρίσκεται εκεί το μεγάλο του το Κατάρ και του Ιράν. Όλα τα τάνκερς λοιπόν που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο που περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Στην ουσία το Ιράν ελέγχει αυτόν τον κόλπο, ο οποίο ιστορικά ονομάζεται Περσικό κόλπο. Μετά οι Άραβε δεν ήθελαν να το λένε Περσικό, ενώ το Αραβικό κόλπο. Τελικά έμεινε σε διεθνέ επίπεδο να ονομάζεται κόλπο. Για να μην θυμώνει ούτε ο ένα ούτε ο άλλο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν αποφάσισαν να ενισχύσουν την ναυτική του παρουσία στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Του κόλπου, για να μην παίρνουμε και εμεί τώρα. Πάμε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θα αναλάβουν μια σειρά δράσεων για την ενίσχυση της αμυντικής τους θέσης στον κόλπο, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Η απόφαση αυτή, οι λεπτομέρειες τις οποίες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες από το Πεντάγωνο, φιλοδοξεί να αποτελεί απάντηση στην κατάσχεση από το Ιράν εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Δεξαμενόπλια έτσι. Οι ΗΠΑ καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τι ενέργειε που απειλούν και διαταράσσουν την εμπορική ναυσιπλοεία στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια, στη διάρκεια ενημέρωση των δημοσιογράφων. Τα τελευταία δύο χρόνια, το Ιράν παρενόχλησε, επιτέθηκε και διατάραξε την εμπορική ναυσιπλοεία στα ύδατα αυτά, δήλωσε διαβεβαιώντα ότι ο Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει σε ξένε ή περιφερειακέ δυνάμει να θέσουν σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Ο πέμπτος Αμερικανικός στόλος που έχει βάση στο Μπαχρέιν διευκρίνησε στη συνέχεια ότι «συνεργάζεται με τους συμμάχους και εταίρους στην περιοχή για να αυξήσουν τις εκπεριτροπείς περιπολίες των πλοίων και των αεροσκαφών στο στενό του Ορμούς στρατηγική θαλάσσια οδό του κόλπου». Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι στις 3 Μαΐου το υποπαναμαϊκή σημεία Τάγκερ Νιόβι ελληνικών συμφερόντων κατασχέθηκε από το ναυτικό του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ενώ περνούσε από το στενό του Ορμούζ. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε λίγες μέρες μετά την κατάσχεση από το Ιράν ενός πετρελαιοφόρου με σημεία των νησιών Μάρσαλ και προορισμό της ΣΥΠΑ. Αυτή η κατάσχεση έγινε στον κόλπο του ΟΜΑΝ σχεδόν το 1 πέμπτο του αργού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου παγκοσμίω διέρχεται από το στενό του Ορμούς. κομβικό σημείο μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυση δεδομένων Βορτέξα. Άρα το γεγονό ότι έκλεισε αυτή ας πούμε η πληγή μεταξύ Σαουδική Αραβία και Ιράν, αυξήθηκε η παρουσία και η επιρροή τη Κίνα στην περιοχή οδήγησε το Ιράν να αυξήσει και αυτό την, τον παρεμβατισμό του στην θάλασσα του κόλπου και στα στενά του ορμούς με τον τρόπο που το έκανε. Και αναγκάζονται οι ΗΠΑ να ψάξουν τους συμμάχους τους, οι οποίοι οι συμμάχοι όμως πάει πάει φεύγουν ο ένας από δάρος από εκεί. Γιατί? Γιατί? για να κρατήσει το σύμμαχο θα πρέπει να έχει και μια καθαρή θέση απέναντί του και όχι να βγάζει ανακοινώσει του τύπου που έβγαναν για τη χιμάρα και θα τη δούμε μετά τότε τι συμμαχία είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Πάλι στην περιοχή είμαστε. Είπαμε ότι ε, είναι σε εξέλιξη ε, εκτοξεύσεις ρουκετών από πλευράς των Παλαιστινίων της Παλαιστινιακής Τζιχάν και αεροπορικές επιθέσεις από πλευρά του Ισραήλ σε στόχους των Παλαιστινίων. Ε, ο Νασράλα δήλωσε ότι αυτή η συμπλοκή, η νέα συμπλοκή ξεκίνησε, ο Νασράλα είναι ο ηγέτης της Χεσβολάχ του Λιβάνου, ότι αυτή η, η νέα συμπλοκή ξεκίνησε όταν ε, οι Ισραηλινοί στόχευσαν και σκότωσαν διοικητές της Παλαιστινιακής Τζιχάν και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και 7 παιδιά. Από εκεί λέει ξεκίνησε όλη η ιστορία, επένεσε τους, ε, την Παριστινιακή Τζιχάντ γιατί είχε μια πολύ καλή προετοιμασία. Πραγματικά μιλάμε για όταν έχουν εκτοξευτεί, χθες ήταν 800 και σήμερα είδα πάλι, χτυπούν συνέχεια, δηλαδή δεν μπορεί να έχουν ξεπεράσει τις χίλιε ρουκέτες. Και μιλάμε τώρα για Βεληνική, 100, 150, 200, 250 χιλιόμετρα. Αναβαθμίστηκε Φυσικά αυτή η αναβάθμιση δεν είναι δυνατόν να, αναβε... να αναβαθμιστεί χωρίς να υπάρχει μια χώρα στην περιοχή που να τους υποστηρίζει τεχνικά, τεχνολογικά, υλικά κτλ. Και αυτή η χώρα κατά πάσα πιθανότητα είναι το Ιράν. Δεν το ξέρω αλλά ο Ναστράλα πάντως έχει σχέση. Και ε, υπάρχουν ε, πηγές στην περιοχή που λένε ότι υπάρχει κίνδυνος ε, η σύγκρουση να επεκταθεί και στο Λίβανο καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο πράγμα που ζητάει η περιοχή τώρα είναι να ανοίξει ένα, πολεμικό, ένα καινούριο πολεμικό μέτωπο μετά από αυτό που είναι με τη Γάζα. Πάντως, ο Νασράλα έδωσε και την εξή εξήγηση. Ε, τόνισε ότι έχει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα ο Νετανιάχου και ότι χρησιμοποιεί όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με αυτόν τον πόλεμο για να ε, εκτρέψει την προσοχή του κόσμου των πολιτών του Ισραήλ από αυτά τα εσωτερικά προβλήματα αυτή την ε, περίφημη ε, δικαστική μεταρρύθμιση που θέλει να κάνει που αντιδρά ο κόσμος σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ότι θέλει να, να στρέψει την προσοχή του κόσμου αλλού και στον πόλεμο που γίνεται τώρα. Δεν ξέρω τώρα είναι μια προσέγγιση τη λέμε δεν είναι απαραίτητο να την ενστερνιστούμε. Λοιπόν... Πάμε στο επόμενο θέμα μας, το επόμενο θέμα είναι, η... είπαμε πριν λίγο για την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν, εκεί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, φυσικά θα δούμε αν η αλλαγή ηγεσία στην Τουρκία ε, αλλάξει και αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια, τα παντουρκικά σχέδια, παντουρανικά σχέδια του Ερντογάν και του Μπαξελή ε, που μιλούν για να ενώσουν το λεγόμενο τουρκικό κόσμο, δηλαδή να έχει... Ε, απευθείας επικοινωνία η Τουρκία με το ε, Αζερβαϊτζάν εκεί υπάρχει ο διάδρομος του Ζαγκεζούρ, είναι αυτή η γραμμή της, του αρμενικού εδάφους που κατεβαίνει και συνορεύει η Αρμενία με το Ιράν αυτό λοιπόν θέλουν να το φάνε οι Τούρκοι μαζί με τους Αζέρους και να ενωθούν στην ουσία τα δύο κράτη και από εκεί και μετά να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση διά της Κασπίας με τις άλλες τουρκόφωνε χώρε τη Κεντρική Ασία. Αυτό το σχέδιο φαίνεται δείχνοντα προχθέ ένα χάρτη για το νέο δρόμο του μεταξιού. Ο Κιλισνάρογλου έδειξε το χάρτη και φαίνεται ότι ο δρόμο περνάει μέσα από το Ιράν. Δεν πηγαίνει στο Αζερβαϊτζάν. Παρ' όλα αυτά, στόχο των παντουρανιστών, παντουρκιστών του Ερντογάν και του Αλίεφ είναι να φάνε το, το Αρτσάχ, τον Αγκόρο Καραμπάχ και να φάνε και τον διάδρομο του Ζαγκεζούρ. Νέε συγκρούσει στα σύνορα με το Αζερβαϊτζάν, Αρμενία-Αζερβαϊτζάν. Απειλούνται οι συνομιλίε που είναι προγραμματισμένε για το Σαββατοκύριακο μεταξύ των δύο χωρών του Καυκάσου. Νέε συγκρούσει ξέσπασαν σήμερα στα σύνορα Αρμενία και Αζερβαϊτζάν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, απειλώντα τι συνομιλίε που είναι προγραμματισμένε για αυτό το Σαββατοκύριακο μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Το Υπουργείο Άμυνα τη Αρμενία ανέφερε σήμερα ότι οι αζερικέ δυνάμει έβαλαν με βαρέα όπλα εναντίον αρμενικών θέσεων κοντά στο χωριό Κουτ, στη μεθοριακή περιοχή του Γκεγαρκούνικ. Νωρίτερα, η ίδια πηγή ανακοίνωσε ότι ο στρατό του Αζερμπαϊζάν παραβίασε την εκεχηρία στο Σότκ, μια αρμενική κοινότητα κοντά στα σύνορα, χρησιμοποιώντα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ε, τι άλλο θα χρησιμοποιήσει. Δύο στρατιώτε των αρμενικών ενόπλων δυνάμεων τραυματίστηκαν και ο ένα από αυτού είναι σε κρίσιμη κατάσταση προσέθεσε το Υπουργείο. Υπόψη είναι ότι η Τουρκία για, ό, για αυτά τα επεισόδια ρίχνει την ευθύνη στην Αρμενία με επίσημε δηλώσει του ΑΚΑΡ. Έτσι είχαμε δηλώσει. Ε, από την πλευρά του, τον Μπακού κατηγορεί τι αρμενικέ δυνάμει ότι άνοιξαν πύρ με βλήματα όλμων εναντίον θέσεων των Αζέρων στα σύνορα των δύο χωρών. Την Πέμπτη, ένα Αζέρο στρατιώτη σκοτώθηκε και τέσσερι Αρμένοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσει στα σύνορα των δύο χωρών που εδώ και τρεις δεκαετίες διεκδικούν τον ορεινό θύλακο του Ναγκόρνο Καραμπάχ ή Αλό Αρτσάχ. Ο, προεδρ... Πρωθυπουργός Αρμενίας Πασινιάν και ο Πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν Αλίεφ είναι προγραμματισμένοι να συναντηθούν την Κυριακή στις Βρυξέλλες για συνομιλίες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξύπνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πασινιάν κατηγόρησε την πέμπτη του Αζερβαϊτζάν ότι επιδιώκει να υπονομεύσει τι συνομιλίε. Εκτιμώντα ότι υπάρχουν ελάχιστε πιθανότητε να υπογραφεί η ειρηνευτική συμφωνία σε αυτή τη συνάντηση, το σχέδιο συμφωνία είναι ακόμη σε προκαταρτικό στάδιο και είναι πολύ νωρί για να μιλήσουμε για μια ενδεχόμενη υπογραφή. Λοιπόν, αυτά και με την Αρμενία. Από ό,τι ξέρω, έχουμε τα συμπεράσματα από εκείνο τον πόλεμο. Α ελπίσουμε ότι αυτά τα συμπεράσματα θα μα διδάξουν. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι οι τελευταίες εκδηλώσεις κινήσεις που έκαναν ο Κυρισδάρολου και ο Ερντογάν μια μέρα ήδη πριν, να πριν ισχύσουν οι απαγορεύσεις. Λοιπόν, καταρχάς όσον αφορά τις προβλέψεις ενισχύονται οι απόψεις εννοώ αριθμητικά, εκείνων που, η άποψη εκείνων που θεωρούν ότι μπορεί το παιχνίδι να τελειώσει από την πρώτη Κυριακή. Δηλαδή να πάρει πάνω από 50% ο κ. Πάντως Πάντω και ο ίδιο ο κ. έκανε μια τέτοια σήμερα. Είπε: Παι, Παιδιά, τελειώνουμε από Δευτέρα, πάμε, αλλάζουμε σελίδα. Έκαναν δύο συμβολικέ κινήσει ο καθένα. Προέβησαν σε συμβολικέ κινήσει. Ερδογάν και Κυλιδάρολο. Ο Ερδογάν επισκέφθηκε την Άγια Σοφιά. Ο Κυλιδάρολο επισκέφθηκε το μαυσολείο του Μουσταφά Κεμάλ. Προσέξτε, η κίνηση του, 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 του Ερδογάν δεν ήταν θρησκευτική. Είναι λάθο να πιστεύουμε έτσι, ούτε ήθελε να παρουσιαστεί ω δεύτερο προωθητή. Αυτό το έχει κάνει στο παρελθόν, τώρα δεν το έκανε γι' αυτό. Η Άγια Σοφιά έγινε τζαμί από τον Μουσταφά Κεμάλ. Και έγινε τζαμί. Γιατί σύμφωνα με την άποψη του πολιτικού Ισλάμ, το οποίο εκφράζει ο Ερντογάν, γιατί αυτό το απέτησαν οι δυτικοί. Δηλαδή, απέτησαν, κατηγορείται, δεν κατηγορείται ευθέω, αλλά διαβάζω ε, κείμενα που γράφουν θεωρητικοί του πολιτικού Ισλάμ ε, που επηρεάζουν τον Ερντογάν. Απλά ο Ερντογάν δεν έχει το θάρρος να το πει. Θεωρούν τον Μουσταφά Κεμάλ έναν συμβιβασμένο ηγέτη, ευθέως τον λένε πράκτορα των Άγγλων, ο οποίος δέχθηκε, λέει, στη συνθήκη της Λοζάνης να διαλύσει την Ισλαμική πίστη στην Τουρκία. Δηλαδή, να καταργήσει το Χαλιφάτο, το έκανε, να καταργήσει την Οθωμανική Γραφή, με τα αραβικά γράμματα το έκανε, πήρε τα δυτικά. Όλα αυτά ήταν συστάσεις της δύση. δεν ήταν άποψη του Μουσταφά Κεμάλ. Λέει το πολιτικό Ισλάμ, έτσι, η θεωρητική, και ότι θέτοντας υποδιωγμό το Ισλάμ, ήθελε να δώσει και ένα συμβολισμό, να αφαιρέσει την Αγία Σοφιά από τους μουσουλμάνους που μέχρι τότε ήταν τζαμί, και να, την κάνει, ήταν τζαμί να την κάνει μουσείο. Άρα για τον Ερντογάν η Αγία Σοφιά είναι ένα σύμβολο και η κίνησή του, αν διαβάσετε τις δηλώσεις, δεν έχουν τόσο θρησκευτικό χαρακτήρα. Όχι, έχουν εθνικό χαρακτήρα. Θέλει να δείξει ο Ερντογάν ότι εγώ δεν είμαι συμβιβασμένο όπω ήταν ο Κεμάλ ή πράκτορα όπω ήταν ο Κεμάλ. Δεν το λέει αυτό, αλλά το λένε οι δικοί του. Έτσι, τα ξέρουμε αυτά. Εγώ προσπάθησα. Θα δείτε, έχω μεταφράσει και κείμενα τα οποία είναι στο αυριανό άρθρο. Εγώ λέει από το 1960 προσπάθησα να ξεριζώσω τις ρίζες που άπλωσε το ΝΑΤΟ και η Δύση και εχμαλώτισαν τη χώρα μου, τις ξερίζωσα και ξαναέκανα την Τουρκία ανεξάρτητη. Η μετατροπή της Αγιασοφιάς σε τζαμί από το μουσείο που ήταν, δείχνει, έχει συμβολική σημασία, αφήστε το θρησκευτικό. επειδή η Τουρκία ξανά ανέκτησε την ανεξαρτησία της και δεν είναι ε, μία χώρα που έχει χειραγωγηθεί από τους δυτικούς. Γι' αυτό πήγε εκεί. Την ίδια στιγμή ο αντίπαλός των εκλογές ο Κιλισνάρογλου επέλεξε που ούτως ή άλλως δεν είναι σουνίτης επέλεξε αντί να πάει σε, για παράδειγμα σε ένα δικό του ε, τόπο ε, θρησκείας να πάει σε ένα ζαμί τέλο πάντων πήγε στο μαυσουλείο του Μουσταφά Κεμάρ. Ακούστε. Είχα φίλους στην Σμύρνη, οι οποίοι όταν δεν ήταν, είχαν προβλήματα, είτε ψυχολογικά είτε άλλα, προσεύχονταν στο ελληνικό να το Μουσταφά Κεμάλ. Δηλαδή τον είχαν θεοποιήσει. Και έλεγε ένας φίλος, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα, όταν δεν είμαι καλά Σάββα, πηγαίνω, παίρνω πήρνω από, κρασί, κάθομαι, σκέφτομαι τον Μουσταφά Κεμάλ και ηρεμώ και επανέρχομαι στα καλά μου. Άρα γιατί πήγε ο, ο κ. Δάρολο εκεί. Ο κ. Δάργουρο πήγε εκεί διότι ήθελε να σηματοδοτήσει ότι η παρουσία του στην Προεδρία σημαίνει ότι θα συνεχίσω το έργο του Μουσταφά Κεμάλ. Αυτό το έργο τέλο πάντων όποιο ήταν, το οποίο ήταν το ειρήνη στον κόσμο, ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο, θα το δούμε μετά, και το, η λεγόμενη εκοσμίκευση της Τουρκίας και η δυτικότροπη, που όλα αυτά είναι παραμύθια έτσι, η Τουρκία παρέμενε βαθιά φασιστική και εθνικιστική και όλα αυτά ήταν ένα σοβάντισμα τα καπέλα και τα αυτά τα δυτικό τρόπα. Ε, πάση περιπτώσει, Ερδογάν στην Αγία Σοφιά κύριε Νάρολο στην άλλο θρησκεία που είναι και ο Μανισμός εκεί. Θα δούμε. Πάντως ε, η ανώτατη ε, εκλογική επιτροπή δήλωσε ότι ανακοίνωσε ότι η ψήφοι που θα πάρει, γιατί έχουν ψηφίσει ήδη και μερικά εκατομμύρια στο εξ, Τούρκοι στο εξωτερικό έτσι, και Κούρδοι. Άρα έχουν ψηφίσει κάποιοι τον Ιντζέ. Αποφάσισε ότι οι ψήφοι αυτοί θα θεωρηθούν έγκυρα, θα καταμετρηθούν στα έγκυρα. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά στα έγκυρα. Ε, και μπορεί και κάποιοι να ψηφίζουν. Δεν μπορούν να αλλάξουν δύο μέρε πριν, να αλλάξουν σε 82 νομού όλα τα ψηφοδέλτια και να αφαιρέσουν τον Ιντζέ. Άρα θα μείνει εκεί, κάποιοι μπορεί να βάλουν σφραγίδα οι θα καταμετρηθούν ως έγκυρα. Αν ήταν άκυρα θα επηρέαζε και το αποτέλεσμα ίσως υπέρ του πρώτου, έτσι. Αλλά μπας ε, αυτή είναι η απόφαση. Ε, αναφέρονται κάποια ζητήματα για την ασφάλεια και της μετάδοση των, ε, των αποτελεσμάτων, και των, αλλά αυτά ας ελπίσουμε να, έχουν, να ξεπεραστούν. Λοιπόν, αυτά που λέτε με τον τέτοιο, πάμε τώρα στο άλλο θέμα που σενάρια και πώς θα, έχουμε, θα είναι η κυβέρνηση. Λοιπόν, είπαμε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να εκλεγεί ο Κιλισδάρολο. Επίσης βλέπω την κατανομή των εδρών, την πιθανή κατανομή των εδρών. Ενώ πριν από 15-20 μέρες ε, 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 έδειχνε ότι ο Ερντογάν μαζί με τον Μπαξελί, του Γκρίζου Λύκου, μπορεί να πιάσουν 301, 302, 303, 304 έδρε. Τώρα βλέπω ότι οι δυο του δεν ξεπερνούν τι 260-270 έδρε. Τι σημαίνει αυτό, ότι 330 έδρε πηγαίνουν στην αντιπολίτευση που θα είναι η κυβέρνηση. Όμως δεν πηγαίνουν οι 330 έδρες στους, στη συμμαχία, την Εθνική Συμμαχία των 6, πηγαίνουν περίπου 260, 250 και 70 με 80, 75, 80 πηγαίνουν στους Κούρδους. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν. Ακούστε, παρακολουθώ την Τουρκία από το 1991. Ο Ζαλ, δολοφονήθηκε λόγω του Κουρδικού. Επειδή θέλησε να κάνει προσέγγιση, τον σκότωσαν με τους Κούρδους. Από εκεί και μετά. Όλες οι κυβερνήσεις έπεσαν επειδή υπάκουσαν στα κελεύσματα του βαθέως κράτους και του στρατού να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη πολιτική για το Κουρδικό. Γιατί θα χάσει ο Ερδογάν να χάσει τώρα. Για βάλετε τα κουκιά κάτω και μετρήστε. Ο Κυρισδάρουρου χωρίς το, κόμμα το κόμμα θα πάρει περίπου 12%, μπορεί και 13%. Α, ας πούμε από 11 μέχρι 13%. Χωρίς αυτό, ο κ. Δάρολο δεν επρόκειτο να νικήσει ποτέ τον Ερντογάν. Άρα γιατί χάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν χάνει γιατί ακολούθησε την πολιτική του βαθέως κράτους, του στρατού δηλαδή, απέναντι στους Κούρδους. Τιμωρείται και ο Ερντογάν δηλαδή από τους Κούρδους. Και ξέρετε γιατί επιβίωσε τόσο καιρό. Διότι έκανε συνομιλίες, προσέξτε με το ίδιο το εργατικό κόμμα, με αυτούς που λέει τρομοκράτε δηλαδή, στην Ορδηγία για περίπου τρία χρόνια συζητούσαν. Και στη συνέχεια ο ίδιος όταν είδε ότι αυτή η διαδικασία ενισχύει τους Κούρδους και έβγαλαν 13,1% και 82 βουλευτές το 2015, τότε τορπίλησε με δολοφονία δύο αστυνομικών που του σκότωσε το ίδιο το κράτος στο Μαρτίν Τούρκων Είπε ότι το έκαναν οι Κούρδοι και σταμάτησε τι συνομιλίε. Εάν λοιπόν ακολουθήσει την πολιτική που ακολούθησε τώρα ο Ερντογάν θα είχε πέσει πολύ πιο πριν. Άσε τι δημοφιλίες και αυτά. Θα είχε πέσει. Τέλο πάντων, τώρα ο Ερντογάν χάνει λόγω των Κούρδων. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Κιλισδάρολου, άρα ο Κιλισδάρολου εκλέγεται ελαό Κούρδων. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Πώ θα κυβερνήσει ο Κιλισδάρολου με 260 έδρε στη Βουλή όταν χρειάζεται 301 τουλάχιστον για να περάσει ένα νόμο, κάθε νόμο που έρχεται, πιανού ανάγκη θα έχει του κορδικού, των βουλευτών των Κούρδων. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν. Προσέξτε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Κιλισδάρολο έχει εκλεγεί με τι ψήφου των Κούρδων και κάθε νόμο που θα περνά. Κάθε νόμος που θα περνά τα επόμενα πέντε χρόνια θα έχει ανάγκη η κυβέρνηση της ψήφου των Κούρτων εκτός και αν προσχωρήσει το ΑΚΠ όλο. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, Αυτό σημαίνει στην ουσία συγκυβέρνηση. Λένε ότι θα πάρει δύο-τρει υπουργού οι Κούρδοι. Δεν ξέρω αν θα πάρουν. Και είπα και ποιου υπουργού του πολιτισμού, του... τη Γεωργία, νομίζω, κάτι τέτοια ήπια υπουργεία. Δεν ξέρω. Πάντω σε κάθε περίπτωση το νομοθετικό έργο στην Τουρκία και το κυβερνητικό θα εξαρτάται από του Κούρδου σε μεγάλο βαθμό αυτά τα πέντε χρόνια. Αυτό το ζήτημα δεν αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα τι πολιτική έχει για το κουρδικό με τους Κούρδους, τι σχέση έχει. Θα μου πείτε είχε παλιά, έγινε υπόθεση ο Τσαλάν, καήκαμε από το, από το γάλα, αφησάμε και το γιαούρτι. Εντάξει, αλλά τώρα εφόσον θα συγκυβερνούν οι Κούρδοι με τους άλλους. Προσέξτε οι άλλοι, οι έξι, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι έξι είναι. Ο κ. Δάρκολο, εντάξει, μπορεί να ακολουθήσει αυτή την πολιτική, το γιουρτά Σούλχ, Ζιχαντά Σούλχ, επειδή λένε διάφορα και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό ο Μισολάκη είπε δεν αλλάζει η εξωτερική πολιτική των χωρών. Ακούστε, οι στοχεύσει σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο δεν θα αλλάξουν. ή δεν θα αλλάξουν δραματικά. Αλλά είναι θέμα ιδεολογικό. Ο Ερντογάν, η πολι... εξωτερική πολιτική του Ερντογάν ήταν το δόγμα, στηριζόταν σε τρει πυλώνε. Τα έχουμε πει. Παντουρκισμό, να ενώσει τον τουρκικό κόσμο και να ενισχυθεί η Τουρκία πανισλαμισμό, στην ουσία να επαναφέρει το Χαλιφάτο, το επιχείρησε με την μουσουλμανική Αδερφότητα και νεοοοθωμανισμό να μετατρέψει την Κύπρο και την Ελλάδα αλλά και τι γύτω χώρε σε βιλαέτια τη Νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό ήταν ο στόχο. Τώρα ο κ. Δάρολο δεν μπορεί, γιατί το είπε, θα επανέλθει η εξωτερική πολιτική στο δόγμα του Κεμάλ Γιουρτά Σούλχ, Τζιχαντά Σούλχ, που σημαίνει ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο. Άρα θα αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά εσωστρέφειας η τουρκική εξωτερική πολιτική, το ξαναλέω, δεν θα αλλάξει σε σχέση με την Κύπρο και την Ελλάδα. Γενικώ, όμως θα αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά εσωστρέφειας και φυσικά θα εγκαταλείψει το δόγμα του πανισλαμισμού και του παντουρκισμού το οποίο θα στηρίζεται αλλά όχι με τον τρόπο που το έκανε ο Ερντογάν. Επειδή διάφοροι ε, φίλοι εδώ λένε ότι εντάξει όλο αναφέρεις για τους Κούρδους κτλ., Τώρα έχετε αντιληφθεί γιατί γίνεται αυτό. Έχετε αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η παρουσία των Κούρδων στην περιοχή και πόσο σημαντική είναι και η συγκυβέρνηση ότι αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια άλλη άποψη για την Ελλάδα από τους υπόλοιπους ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει και την πολιτική της Τουρκίας από τη στιγμή που παίζουν ρυθμιστικό ρόλο. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό αντί να πάμε να αγκαλιάζουμε τον ένα και τον άλλον. Αλλά τι να πω τώρα. Ο φόβος, σου, οι πολιτικοί τρομάζουν, τρέμουν. Το άμα είναι να φοβάσαι και να τα κάνεις πάνω σου, τράβα στο σπίτι σου, μην παίρνεις να κυβερνήσεις τη χώρα. Τώρα ορισμένοι καταλαβαίνουν τι λέω. Δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα. Λοιπόν πάμε. Λοιπόν, έχουμε αποκοιμηθεί από τα από εκεί, τα δεν ξέρουμε τι γίνεται στη Θράκη, έτσι δεν δίνουμε σημασία τέλο πάντων. Για να δούμε τι λέει ο Νίκο Μελέτη. Τώρα ορισμένοι δεν θέλω να διαβάζω, αλλά τι να κάνουμε. Ορισμένοι δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Εντάξει. Και το γύρα ου γαρ έρχεται μόνον. Μην αρχίσουμε και μπλέκουμε και τα λόγια μα. Που γίνεται πόσε φορέ και αυτό. Λοιπόν, το βρώμικο παιχνίδι τη Άγκυρα στη Θράκη και ο ρόλο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζεϊμπέκ από το Λίμπερα. Σοβαρό θέμα εγείρει με δηλώσεις του στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Ανατολού, ο νύν και εκ νέου υποψήφιος βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, καθώς εάν δεν αποδοκιμαστεί από την ηγεσία του κόμματος, τότε θα πρόκειται για μια πρωτοφωνή προσπάθεια, πρωτοφανή προσπάθεια συναλλαγής με το τουρκικό γενικό προξενείο και τους τουρκικούς παρακρατικούς μηχανισμούς στη Θράκη, προκειμένου να χειραγωγηθεί η μειονοτική ψήφος. Καλά. Προξενείο και παρακρατικοί μηχανισμοί. Εκεί πάνω έχουμε Περιφερειάρχη εκλεγόμενο. Έχουμε την Αποκεντρωμένη Περιφερειάρχη. Έχουμε Περιφερειακό Διοικητή τη Αστυνομία. Ασφάλεια, Υπηρεσία Πληροφοριών. Εφορία. ΑΔΕ, ΣΔΟΕ. Όλοι αυτοί τι κάνουν. Δεν μπορούν να, ε, να βάλουν τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Το έχετε σκεφτεί. Έτσι πρέπει να κάνουν τον Γενικό Πρόξενο. Και όλα τα σειράκια το εκεί πέρα και τους παρακρατικούς, το ΣΔΟΕ γιατί υπάρχει. Αυτοί παίρνουν μαύρα λεφτά. Αρπάξτε τους από τα αυτοί. Λοιπόν, στα πλαίσια πάντα της λειτουργία του κράτους δικαίου, έτσι δεν έγινε με Αλβανία, ούτε Τουρκία. Πάμε. Για μία ακόμα φορά κόμματα επιλέγουν πρόσωπα στα ψηφοδέλτιά τους, τα οποία έχουν συνδεθεί στενά τόσο με τους αποκαλούμενους μουφτίδες, ψευδομουφτίδες, αλλά και με τον εκάστοτε Τούρκο πρόξενο στην Κομοτηνή, θεωρώντας ότι έτσι θα εξασφαλίσουν μαζική κατεύθυνση τη μειονοτική ψήφου στα ψηφοδέλτια του. Τι τελευταίε εβδομάδε, όπω και όλο το προηγούμενο διάστημα, ο κύριο Ζεϊμπέκ, αλλά και ο Μπαράν Μπουρχάν, υποψήφιο του Πασόκ επίση στην Ξάνθη, αλλά και στη Ροδόπη, η υποψήφια του Πασόκ Σιμπέλ Μουσταφάουλου και του ΣΥΡΙΖΑ ο Φερχάτ Οσγυρ, δίνουν διαπιστευτήρια προκειμένου να εξασφαλίσουν την κατευθυνόμενη μειωνοτική ψήφο. Δηλαδή αντί να πάνε στα σπίτια, στα καφενεία, στα ζεμιά που πηγαίνουν και να πούν παιδιά ψηφίστε με διότι εγώ θα σας βοηθήσω που υπάρχουν ξέρετε προβλήματα κοινωνικά, μίσος της λειτουργίας στο κράτος και για μουσουλμάνους και για χριστιανούς Εκεί έρχεται ο βουλευτή και λέει: Τι πρόβλημα έχει παιδί με το παιδί σου, Θέλει μετάθεση. Εγώ θα το κανονίσω. Εφόσον είναι δίκαιο το αίτημα. Τι έχει ένα πρόβλημα με την εταιρεία σου, εγώ θα το κανονίσω. Τι άλλο πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημά σου, εγώ θα το λύσω. Αντί να πηγαίνω λοιπόν στου ανθρώπου και να λένε ότι εγώ θα είμαι ο αρρωγό και ο συμπαραστάτη του στα προβλήματά σου, στα όποια προβλήματά σου. Κάποιοι θέλουν νοσοκομείο, κάποιοι θέλουν παρέμβει. Εγώ θα το κάνω. Πηγαίνω στο τουρκικό προξενείο για να εξασφαλίσουν ψήφε, λε και οι ψήφοι είναι πρόβατα. Και κατά άλλα, πήραξε το ράμα ο Μπελέρη. Ο Μπελέρη, ο, ο οποίο λέει, εξαγόρασε μια ψήφο. Εδώ, ε, ε, κοιτάξτε, τι, 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 τι γίνεται εδώ. Αυτό δεν είναι εξαγορά. Λοιπόν, ο Χουσέιν Ζεμπέκ και Μπουρχάμ Μπουράκ στην Τουρκική Ένωση Ξάνθης, με τον Τούρκο πρεσβευτή στην Αθήνα και τον Ψευδομουτή, φωτογραφία. Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Αυτή που δεν έχει εγκριθεί, έτσι. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα ότι ο βουλευτή και εκ νέου υποψήφιο με το Πασόκ στην Ροδόπη, Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίο έχει έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με το τουρκικό προξενείο, δέχεται υπόγειο πόλεμο από του άλλου συνυποψηφίου του και φυσικά από του μηχανισμού του τουρκικού παρακράτου. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο που είναι σαν αυτό που είπα, κανονικό άνθρωπο. Σου λέει εσύ, εντάξει, μπορεί να είμαι τουρκική καταγωγή, που μάκο δεν ξέρω τι, αλλά εγώ στην Ελλάδα ζω. Είμαι βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εδώ λοιπόν είναι τα συμφέροντά μου, ελάτε εδώ. Ελάτε ψηφίστε με να σας Υποστηρίξουν τα συμφέροντα, αυτό είναι ο βουλευτή. Αυτό δέχεται πόλεμο λοιπόν. Ο κανονικό. Και οι άλλοι οι παρακρατικοί στηρίζονται από του εγκληματικού μηχανισμού του εγκληματικού τουρκικού κράτου. Οι τελευταίε κινήσει επιδιώκουν να προβάλλουν τι υποψηφίε που έχουν τι ευλογίε τη Άγκυρα και αποτελούν φυσικά έμεση παρέμβαση τη Τουρκία στην εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα όπου με τα δημοσκοπικά δεδομένα η κάθε ψήφο και η κάθε έδρα. Μπορεί να καθορίσει και να διαμορφώσει την κυβερνητική πλειοψηφία. Βέβαια, τώρα μπορεί για, ένα, για μία έδρα να έχουμε. Σκέψω να έχει τώρα μία έδρα, ένα εγκάθοδο τη Άγκυρα και να κρέμεσαι από αυτόν. Να κυβερνάει δηλαδή ο κ. Δάραγλου αύριο, αν εκλέγει. Ο Ζεϊμπέκ χθε, με συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, μιλώντα ω εκπρόσωπο του, του κόμματό του, επιχειρεί να ανοίξει όλη την ατζέντα των ακραίων τη μειονότητα η οποία αποτελεί μέρος της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής εναντίον της Ελλάδας. Ο Ζεϊμπέκ λοιπόν, ο οποίος όλους τους τελευταίους μήνες φιγουράρει καθημερινά δίπλα στον αυτοαποκαλούμενο εκλεγμένο μου αυτή ξάνθης, παράνομο, αλλά και συνοδεύει τον Τούρκο πρόξενο και κάθε Τούρκο αξιωματούχο που επισκέπτεται τη Θράκη, κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι επί της θητείας της επιδεινώθηκε το καθεστώς της Τουρκική μενότητας στη Θράκη και ότι απέτυχε στην υπόθεση δημοκρατία ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ κατηγορεί την Ελλάδα για την ποιότητα της δημοκρατίας και συναγελάζεται με τους ψευδομουφτήτες που είναι παράνομοι και με τα εγκληματικά όργανα του εγκληματικού τουρκικού κράτους. Σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Ο Ζεϊμπέκ επέκρινε την Ελλάδα ότι δεν εφαρμόζει τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Τουρκία έχει δεκάδε αποφάσει για την Κύπρο, για του Κούρδου που δεν τι εφαρμόζει. Ο Καβάλα ο Ντεμυρτά είναι στη φυλακή, δεν εφαρμόζει και λέει. Α σας πω κάτι: Θα παραδεχ, τον παραδεχόμουν αν καταδίκαζε την Τουρκία για αυτά που κάνει και θα καταδίκαζε και την Ελλάδα. Αλλά όταν κάνεις την πάπια για την Τουρκία, τότε δεν σε παραδέχομαι και δικαίω τα φραστικά βέλη η πολιτική κριτική που δέχεσαι. Λοιπόν. Επέκρινε την Ελλάδα ότι δεν εφαρμόζει τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ελευθερία του συνεταιρίζεστε τη τουρκική μειονότητα σε εισαγωγικά, αναφερόμενο στη δικαστική απαγόρευση τη κρίση του όρου τουρκικό στου τίτλου οργανώσεων και συλλόγων. Ο Ζέιμπεκ, ο οποίο πολύ συχνά συνοδεύει Τούρκου αξιωματούχου, είπαμε, στα γραφεία τη Τουρκική Ένωση Ξάνθε, εκφράζει την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντα καλύτερη κατανόηση στα θέματα ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, θα χειριστεί το θέμα αυτό διαφορετικά και ότι επιθυμεί την υλοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αυτέ οι αποφάσει μπορούν να εφαρμοστούν. Θα εργαστούμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Φέραμε αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο όταν ήμασταν στην εξουσία, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε υποστήριξη από κανένα κόμμα. Πιστεύω ότι ένα κόμμα ευαίσθητο στα ανθρώπινα δικαιώματα θα προσεγγίσει αυτό το ζήτημα διαφορετικά. Αυτό ο νομικό αγώνα, ο οποίο έχει μετατραπεί σε ιστορία φιδιού, είναι ένα γεγονό που δοκιμάζει και τη δημοκρατία δήλωσε στην μειονοτική ιστοσελίδα Millet News, έθνος news, τουρκικό έθνος φυσικά. Κατηγορώντα την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι στη διάρκεια τη αιτία του αυξήθηκε η πίεση στου τουρκικού συλλόγου και στη μειονότητα, εισαγωγικά όλα αυτά έτσι, εκφράζει παράπονο ότι τόσο ο Μητσοτάκη όσο και ο Ανδρουλάκη αγνώρισαν τη μειονότητα στι περιοδίε του στην περιοχή. Δηλαδή δεν πήγαν να υποβάλουν τα σέβη του στου παρακρατικού, στου ψευδομουφτίδε και στον ε, πρόξενο εκεί. Όμω ο Ζεϊμπέξ πρέπει να αναφερθεί και στι ελληνοτουρκικέ σχέσει, ε, βέβαια, και να υποσχεθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει τον διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών και δηλώνει ότι το κόμμα του θα εφαρμόσει μια διαφορετική εξωτερική πολιτική εναντί τη Τουρκία. Λοιπόν, εκτό από την τουρκική μειονότητα, σε εισαγωγικά, τουρκική εθνική ταυτότητα, πρόβαλε ζήτημα προβλημάτων στην εκπαίδευση τη τουρκική μειονότητα, αλλά και στο θέμα των μουφτίδων, δηλώνοντα την αντίθεσή του στον νόμο για τον εξυγχρονισμό και τη λειτουργία των μουφτιών. Ε, βέβαια, δεν μπορεί, αν δεν ελέγχονται από το τουρκικό κράτο, γιατί να το δείχνει. Επιχειρεί μάλιστα να δώσει και ταξικό αριστερό πρόσημο στην επιχειρηματολογία του, λέγοντα ότι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία λειτουργεί για του λίγου και του πλούσιου, και αυτό πλήττει τη φτωχή και κατά πλειοψηφία ασχολούμενη με τα αγροτικά μειονότητα. Εδώ λοιπόν οι ευθύνε τη Ελλάδα είναι να μην πω τεράστιες, μόνο μια φορά επί κυβέρνηση Σαμαρά, επί Υπουργού Εξωτερικών Σαμαρά από το 1991, πότε ήταν, έφυγε ο Τούρκος πρόξενος ο πάνω. Εντάξει, άμα δεν χτυπήσετε τα κυκλώματα του τουρκικού παρακράτους που δρούν στη Θράκη, τότε είμαστε άξιοι της τύχη μας. Και πάντα επαναλαμβάνω με όρους κράτους δικαίου. Καμία Παρέκβαση, καμία ε, παραβίαση των δικαιωμάτων της μειονότητας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Χιμάρα. Ακούστε. Σήμερα ε, έγινε η δίκη για το αν θα προφυλακιστεί. Προφυλακίστηκε ο Μπελέρ και τον έστειλα στις φυλακέ των τυράννων νομίζω. δεν, έχουμε τις, δεν ξέρω τι στοιχεία έχουν, διαβάζω ότι ένας μυστικός αστυνομικός είναι αυτός που η μαρτυρία. Τώρα καταλαβαίνετε έτσι, δεν ξέρω αν παραμείνει μυστικός, αλλά είναι και ο κουλοφόρος, τα έχουμε ζήσει αυτά. Ποιο είναι το θέμα. Το θέμα δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτή καθ' αυτή την ελληνική εθνική μειονότητα η Χιμάρα δεν είναι μέσα στις χαρακτηρισμένες περιοχές εθνικά μειονοτικές, αλλά Έλληνες κατοικούν στη Χιμάρα. Το θέμα είναι βασικά οικονομικό. Το είπαμε και χθε. η Χιμάρα έχει 20 χιλιόμετρα δαντελωτή ακτή. Η αξία της, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, πολλά, πολλά. Ήδη με αυτόν τον δήμαρχο έκλεψαν 3 χιλιόμετρα, ελληνικές περιοσίες. Θα μου πείτε τι κάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών Αυτέα που μα λέει κάθε τρει και λίγο το, ε, το έλεγε ο Δένδια, τώρα το λέει και ο Μισωτάκη. Λέει: Δεν είμαστε αφελεί. Μου είπε ένα πρέσβη ότι όταν μια γυναίκα, είπε η Θάσερ, ότι μια γυναίκα όταν επικαλείται την εντυμότητά τη, ότι δεν είμαι εγώ έτσι, δεν είμαι έτσι, τότε να αισθάνεστε, να, να υποπτεύεστε ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Όταν κάποιο λέει συνέχεια: Δεν είμαι αφελεί, κάτι έχει μέσα του. Νιώθει ότι είναι κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λέει, υποτίθεται, για να εξωστρακίσει τα. Πού είναι η Ελλάδα λοιπόν. Έβαλαν αυτόν τον κόρο δήμαρχο, ο οποίο είχε και αυτό ελληνική υπηκότητα, το να την αφαίρεσε ο Κοζιά ο Σιμπέξ, ο οποίο είναι όργανο του ράμα και των οικονομικών συμφερόντων. Πήραν τρία χιλιόμετρα, έμεναν άλλα 17. Παίρνουν συνέχεια ελληνικέ περιουσίε. Πού θα σταματήσει αυτό. το Μπελέρη γι' αυτό τον έχω σαν μέσα. Αν έβγαινε δήμαρχο, επειδή αυτά έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα σταματούσε αυτό το σχέδιο. Αυτό λοιπόν είναι το οικονομικό. Υπάρχει όμως και το εθνικό παύρα γεωπολιτικό. Εάν καθίσετε και δείτε τον χάρτη των μειονοτικών περιοχών, καμία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Και ακόμα αυτές πόλεις, κομοπόλεις και χωριά, νομίζω ότι η Άγιε Σαράντα, τώρα δεν είμαι σίγουρος, ήταν ελληνική πόλη αυτή. Είναι αλβανική σιγά σιγά. Όλα Θέλουν να αποκόψουν τον Ελληνισμό τη Βορείου Επίρου από τη θάλασσα. Δηλαδή, σταδιακά πήραν τρία χιλιόμετρα, άλλα τρία, άλλα τρία. Δεν θα υπάρχει πρόσβαση των Ελλήνων στη θάλασσα. Αυτό έχει δύο παραμέτρου. Η μία είναι ότι δεν θα έχουν έσοδα από τον τουρισμό, άρα δεν θα είναι βιώσιμοι. Θα αναγκαστούν όλοι να έρθουν στην Ελλάδα, θα σβήσει η μειονότητα κάποια στιγμή. Και το άλλο είναι σε περίπτωση που γίνει κάτι μελλοντικά, δεν ξέρω τι, να μην έχουμε πρόσβαση στη θάλασσα, να είναι το Λοιπόν, είδαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτά όπως έχω καταντήσει στην Ελλάδα να προβάλλουν την παρέμβαση του State Department τον είπα δηλαδή στην υπόθεση Μπελέρη όταν διάβασα τρόμαξα πραγματικά ξέρετε τι λένε στην ουσία μια στο καρφί και μια στο πέταλο δικαιώνω και την Αλβανία. Λέει να μην εξαγοράζονται ψήφοι. Αυτό είναι η κατάντια της ελληνικής εξωτερική πολιτικής. Ακούστε, μην παρεξηγηθούμε. Εγώ όντω πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν είναι κομμάτι της δύση. Είναι η βάση της δύση. Ευρώπη κτλ. Εδώ χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχουν όλα αυτά. Άμα αφαιρέσει την Ελλάδα καταραίει όλο το σύστημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε υποτελεί είτε των Ηνωμένων Πολιτειών είτε τη Ευρώπη του οποιοδήποτε. Πρέπει να διεκδικούμε μια σχέση. Τώρα λυπάμαι που σα παραπέμπω σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Αλλά να διεκδικούμε μια σχέση που η Ελλάδα να διατηρεί καταρχά και το κύρο τη ω κράτο, τα χαρακτηριστικά τη ω κράτο, να διατηρεί το δικαίωμα να επικαλείται τα εθνικά τη συμφέροντα και να τα σέβονται οι σύμμαχοί μα. Εδώ λοιπόν οι δικοί μα περιμένανε. Περιμένανε του Αμερικανού να βγάλουν το φίδι από τη φωτιά. Αν δεν, γιατί οι Αμερικανοί έχουν συμφέροντα και με την Αλβανία. Γιατί να πάρουν θέση λοιπόν. Εμεί πρέπει να βγάλουμε το φίδι από τη φωτιά. Το. Ναι. Τα κάστανα από τη φωτιά, είπαμε τώρα, ούγαρε έρχεται μόνο. Εμείς πρέπει, ακούστε, η Ελλάδα έχει τα χαρακτηριστικά ενός ε, οργανισμού που είναι μη κράτος. Αυτό δεν έχει χαρακτηριστικά κράτους. Να μην θα θυμίσω τώρα τι έγινε στο, με το τρένο, να μην σας θυμίσω τι, είπε ο, τι έκανε ο Σιμίτης το 1996, έτσι, που στην ουσία αυτά που είπε ο Βαροφάκης ήταν επανάληψη αυτό που έκανε ο Σιμίτης, θα κάνουν τηλέφωνα λέει. Αυτό πρέπει να απαντήσεις. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι θα κάνω σύγκληση του Κισεα και θα ζητήσω από τους ε, αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων ένα σχέδιο για την αποκατάσταση του εθνικού εδάφους. Και όταν το πετύχω αυτό, όταν μου το έχω το σχέδιο, τότε παίρνω τηλέφωνο και λέω και στους άλλους παιδιά, εγώ σε δέκα σε πέντε ώρε ξεκινάω την επίθεση. Αν πείτε την Τουρκία να του μαζέψει, εντάξει, κακό, αλλά ξεκινάω την επίθεση. Αυτή είναι η απάντηση. Όχι να κάνω τηλέφωνα και βγαίνετε και ορισμένοι μου κάνετε και σχόλια και μου λέτε τι αυτό που τα έβαλε με τη Δύση. Εντάξει, ξέρω τι έκανε ο Βαρβάκη με τη Δύση. Θυμηθείτε μόνο. Τώρα εντάξει, μην μπλέξουμε στα εσωτερικά. Εντάξει, αφήστε. Η αναφορά Βαροφάκη ήταν απαράδεκτη. Απαράδεκτη αυτό που είπε για το νησί. Και αυτά δυστυχώ τα ακούνε και οι άλλοι. Σου λέει αυτοί τα, έχω, τα, αυτοί τα κάνουν πάνω του. Αυτοί θα πάρουν εντολή, θα δώσουν εντολή αυτή να ανακαταληφθεί εθνικό έδαφο. Λοιπόν, αυτά, αυτό λέγεται διεθνή εξευτελισμό τη Ελλάδα. Να διασύρεται από την Αλβανία αυτό κι αν είναι μη κράτο, είναι ένα ναρκοκράτος, να διασύρεται από την Αλβανία διεθνώ η Ελλάδα με τέτοιε αθλειότητε. Και αυτό γίνεται γιατί δεν μα υπολογίζουν ούτε οι Σκοπιανοί, ούτε οι Λίβοι, ούτε οι Αλβανοί. Και να δούμε ποιο έχει σειρά. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα να είστε όλε και όλοι καλά. Αύριο θα είμαστε <coughs> εδώ να δούμε τι γίνεται και με τα αποτελέσματα των εκλογών. Γεια σας.